ψηφοφορία πώς θα γίνει αυτή τη φορά. Είναι λίγο πολύπλοκη. Ο κόσμος έχει προβληματίζεται, αγωνία, ρωτά. Οι διαδικασίες της προετοιμασίας προχωράνε κανονικά. Ευτυχώς έχουμε έναν προεκλογικό αγώνα που εξάγεται και σε πολύ ήπιο και ήρεμο κλίμα, καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι είμαστε φίλοι με όλους, όλοι μιλάμε με όλους και βεβαίως οι θέσεις είναι και τα αποτελέσματα εκείνα που θα παίξουν τελικά το ρόλο στην εκλογή του καθενός. Όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία στον κόσμο για το πώς θα γίνει η τελική ψηφοφορία και η σταυροδοσία. Και βεβαίως είναι αναμενόμενο να υπάρχει αυτή η αγωνία, καθώς οι οδηγίες δεν έχουν βγει, δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Να ενημερώσουμε ότι θα υπάρχουν 58 διαφορετικά ψηφοδέλτια, ένα ψηφοδέλτιο για κάθε κοινότητα και ένα ψηφοδέλτιο για το Δήμο της Χίου. 58 συνολικά διαφορετικά. Όμως μην τρομάζετε. Τα πράγματα είναι σχετικά απλά, καθώς πάνω σε κάθε ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται πόσους σταυρούς μπορούμε να βάλουμε. Παραδείγματος χάρη, πάνω σε κάθε ψηφοδέλτιο θα υπάρχει μία λίστα με τους υποψήφιους για τη Δημοτική Ενότητα τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, Δημοτική Ενότητα Χίου, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης, Δημοτική Ενότητα Καρδαμήλων, Αμανής, Μαστιχοχωρίου. Εκεί πάνω θα είναι όλοι οι υποψήφοι για την κάθε Δημοτική Ενότητα. Σε αυτό θα αναγράφεται πάνω έως 3 σταυρούς ή μόνο ένα σταυρό, συγκεκριμένα πράγματα. 3 σταυρούς μπορούμε να βάλουμε μόνο στη Χίο και στην Ομηρούπολη. Σε όλα τα άλλα ψηφοδέλτια, σε όλες τις άλλες δημοτικές ενότητες πλέον, βάζουμε μόνο ένα σταυρό. Το δύσκολο είναι από κάτω, που θα υπάρχουν περίπου 80 ονόματα όλων των λοιπόν υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Ακριβώς λοιπόν από κάτω από αυτούς τους υποψήφιους της δημοτικής ενότητας, θα έχουμε τα 80 ή λιγότερα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων και εκεί από πάνω το ψηφοδέλτιο υποχρεωτικά θα αναγράφει μόνο ένα σταυρό. Οπότε ο καθένας μας εκεί πέρα θα μπορεί να βάλει μόνο ένα σταυρό συνολικά στους υπόλοιπους υποψήφιους. Και τέλος, κάτω-κάτω θα υπάρχουν οι υποψήφοι του κάθε χωριού ή της κάθε δημοτικής ενότητας, όπου εκεί θα μπορούμε να βάλουμε είτε έναν είτε δύο το πολύ σταυρούς. Θα αναγράφεται και αυτό συγκεκριμένα, αν μπορούμε να βάλουμε ένα ή δύο σταυρούς, όπως παραδείγματος χάρη στη Δημοτική Ενότητα Χίου, όπου θα μπορούμε να βάλουμε έως 2 σταυρούς για τους υποψήφους της δημοτικής κοινότητας. Δυστυχώς θα είναι ένα ψηφοδέλτιο αρκετά μακρύ, να υπολογίσω ότι θα είναι όσο 2 σελίδες α4. Δηλαδή ένα ψηφοδέλτιο περίπου 70 πόντους. Πολύ μεγάλο ψηφοδέλτιο, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο νομίζουμε. Όποιος διαβάσει θα δει τους 3 σταυρούς ή τον ένα πάνω, τον έναν από κάτω και τους 2 ή τον έναν στο τελευταίο κομμάτι του ψηφοδελτίου. Εκτός αν το πάρει σταυρωμένο και σε μπερδεύει όλη αυτή η ιστορία. Το θέμα της του σταυρωμένου ψηφοδελτίου είναι ένα θέμα που δεν έχει επιλυθεί ποτέ και δυστυχώς είναι χρήσιμο για τους γονείς μας, για κάποιους πιο μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά υπάρχει απόλυτη ανάγκη για το σταυρωμένο ψηφοδελτίο.